Ασία του με τον Τρίφωνα Σαμαρά επί σκηνής ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει μια νέα κόντρα στη Showbiz. Για τον κόσμο είναι πολύ πιο αστείο να βλέπει κάποιον άλλον να σατιρίζει ένα συγκεκριμένο τύπο παρά τον ίδιο τον τύπο. Δηλαδή, ας πω κάτι ότι όταν έκανα εγώ τον Τρίφωνα, γελάγανε πάρα πολύ. Όταν πήρα τον Τρίφωνα να κάνει τον εαυτό του, δεν είχε το ίδιο αντίκτυπο. Ο διάσημος κομμωτής Τρίφωνα Σαμαράς, μιλώντας στην κάμερα του αποκαλυπτικά, εξομολογείται τα όσα συνέβησαν μεταξύ εκείνου και του Μάρκου Σεφερλή στη θεατρική του συνεργασία και αποκαλύπτει τις δικές του αλήθειες. Ποτέ δεν βγήκα να πω κάτι αρνητικό ή να τον εκφέσω ή να πω ότι δεν είναι καθόλου καμία σχέση όπως είναι στην παράσταση έξω. Δηλαδή, περίμενε να κάνω ένα λάθος και μετά να μου πει «Αχ, το έκανες λάθος». Δηλαδή, δεν σου έλεγε ποτέ ένα μπράβο. Γιατί εγώ δεν είμαι κηθοποιός, το έκανα με την τέτοια μου. Δηλαδή, και ένα λάθος να έκανα, ναι. Ο κόσμος τα γέλαγε. Και όμως, όταν γύρναγα μέσα, με έκανες λάθος εκεί. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση με τον Μάρκο που βλέπεις, που είναι όλο χάιχου και γελάει και κάνει. Καμία σχέση. Έχω κάποιον που μου έχει γίνει στενός κορσές εδώ και 2 χρόνια. Είναι ο κομμωτής μου, ο Τρίφωνας Σαμαράς. Ήρθε να μιλάνε. Εθαρχόμουν χωρίς την Κοντσίτα. Αγάπη μου, την αφήνω ρούπι. Από πίσω. Από πίσω να σε πιάσω. Δεν περίμενα όμως ότι θα αντιμετωπίσω και τέτοια πράγματα. Και να πούμε πάλι το λέω ξανά. Δεν είχα βγει ποτέ να πω κάτι. Αλλά όταν κάποιος σε φέρνει ως εδώ, νομίζω ότι και εσύ πρέπει να λες την αλήθεια. Όταν έκανα εγώ τον Τρίφωνα, γελάγανε πάρα πολύ. Όταν πήρα τον Τρίφωνα να κάνει τον εαυτό του, δεν είχε το ίδιο αντίκτυπο. Πριν από 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Μάρκος Σεφερλής σε μια εκπομπή καλεσμένος και αναφέρθηκε στις... Το γλυκό μου. Αναφέρθηκε στην συνεργασία σας. Το λατρεύω. Σε εισαγωγικά. Ναι. Πολλά ή λίγα εισαγωγικά. Κοίτα, το άκουσα και εγώ, μου το έπανε. Πραγματικά με στενοχώρησε. Πρώτον, είχαμε σκίσει κιόλας. Θυμάσαι, δουλεύαμε και στο κανάλι και πήγαινα στο θέατρο. Είχαμε γύρω στα 1500 άτομα κάθε μέρα σχεδόν. Ήταν κάτι το υπέροχο, θα έλεγα, να είσαι σε τόσο κόσμο να βγαίνεις. Εγώ καταχειροκροτήθηκα. Δεν ξέρω αν αυτό ενόχλησε τον Μάρκο ή δεν ξέρω. Από τι τρίχα είναι οι περούκες? Απαλόγου. Ο Μάρκος Σεφερλής είχε συνεργαστεί στη θεατρική του επιχείρηση το Δελφινάριο μαζί με τον Τρίφωνα Σαμαρά, ο οποίος υποδιόταν τον εαυτό του, ενώ ο Μάρκος Σεφερλής υποδιόταν τη διάσημη τραγουδίστρια Κονσίτα από την Eurovision. Από μένα δεν έχει να φοβηθεί, πιστεύω, γιατί όλος αυτός ο κόσμος γι' αυτόν πήγαινε. Τον αγαπάει τον Μάρκο ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να έχει κανένα άγχος ότι αυτός τα κάνει καλύτερα. Σίγουρα τα κάνει καλύτερα, γιατί είναι πολύ καλός ηθοποιός και κάνει μιμήσεις. Σε λατρεύω εσένα. Δεν μπορεί να υποτιμάει τους ανθρώπους που έχει διαλέξει. Εμένα δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση που με πήρε σαν guest star, υποτίθεται. Και εντάξει, αλλαγές, διάφορα πράγματα γίνανε. Εννοείς κατά τη διάρκεια των παραστάσεων? Ναι, των πρώτων παραστάσεων, ναι. Κάποιες αλλαγές γίνανε. Δεν με πειράξανε, είμαι επαγγελματίας και όταν έχω κάνει μια συμφωνία, το δέχομαι. Φαντάζομαι με τις δικές μου απαιτήσεις, ναι, κι εγώ. Η αλλαγή ήταν εις βάρος σου. Σίγουρα ήταν εις βάρος μου. Ας πούμε, μια αλλαγή που έγινε ήταν ότι μέχρι την πέμπτη παράσταση έβγαινα να χαιρετήσω πριν τον Μάρκο, ενώ από την πέμπτη παράσταση μου ζήτησαν να βγαίνω να χαιρετάω πριν τον Γιάννη και ότι επαναστατήσαν οι ηθοποιοί. Ο Τρίφωνας είναι γνωστό ότι είναι φιλόμουσος. Κατάλαβες, οπότε περιποιείται το μουσί μου, το αγαπάει και το κάνει να φαίνεται λαμπερό. Λατρεύω το μουσί και στους άντρες και στις γυναίκες. Αιτία της κακής συνεργασίας του Μάρκου Σεφερλή αλλά και του Τρίφωνα Σαμαρά, όπως αποκαλύπτει ο ίδιος ο κομμωτής, ήταν το χειροκρότημα του κόσμου. Πιστεύω ότι είχα πολύ χειροκρότημα. Δεν ξέρω τι. Ενώ εγώ πήγα στο Μάρκο γιατί το θεωρούσα φίλο μου. Δηλαδή, ήμασταν φίλοι. Μ' άρεσε να βγαίνω μαζί του, περνούσαμε υπέροχα. Από τότε που παίξαμε στην παράσταση. Ούτε καλημέρα. Όχι, ούτε καλημέρα, λέμε. Είχα πάει και στην εκπομπή, αλλά δεν είναι αυτό που ήμασταν. Το νούμερο που κάνετε μαζί, που είναι το κεντρικό νούμερο, δεν υπήρχε στο DVD. Όχι, το έχει κόψει τελείως. Λες να μην χώραγε μέσα στο DVD, είναι τρόπο μεγάλη μεγάλο, παράσταση. Ήταν μεγάλο. Είναι καλός ο Μάρκος, δηλαδή εγώ τον αγαπώ, αλλά
Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχει ανασφάλειες, γιατί είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Φέρνει πάρα πολύ καλό, πολύ κόσμο στο θέατρο. Τι τέτοιο να έχει από μένα ή από οποιονδήποτε φέρνει στο θέατρο. Γιατί δεν παίζει καλύτερα μόνος του.